Σε έχουν προαναγγείλει πολλές φορές με τουρσουνί, δεν νομίζω, ε. Άλλη μια φορά, Πιλέ, θα σου θυμίσω. Καλημέρα σε σένα, καλημέρα στο Στέργιο. Καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους και τις φίλες του Λίμπερο. Άλλη μια φορά έχει συμβεί αυτό. Ναι. Όταν ο Νίκος ο Πετρονάκης φιλοξενούσε τον Γιώργο στο στούντιο πάνω. Ναι. Ανέβηκα εγώ γιατί κάτι χρειαζόταν για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Και φυσικά μπήκαμε στο στούντιο και με τον Γιώργο θυμηθήκαμε ένα σωρό ιστορίες από τότε από τα παλιά. Εντάξει. Λίγο. Από άλλη ιδιότητα, ο ένας πλέον σαν βετεράνος ποδοσφαιριστής, εγώ σαν αρθρογράφος, συντάκτης και ραδιοφωνικός παραγωγός πλέον στο Μετρόπολης τότε. Ναι. Εντελώς. Έχω μάθει ότι ήσουν καλύτερος, καλύτερος τουρσουνίδης του ποδόσφαιρου, αλλά σε φάγανε οι μάνατζερ και όχι, η καλή ζωή. Όχι, φιλαράκι, εμένα ο Γιώργος με έπαιρνε μαζί του στην ίδια ομάδα, ξέρεις, γιατί έρχνα και καμιά κλωτσιά να πίσω. Ήθελε να έχει τη σιγουριά τουλάχιστον πίσω ότι δεν θα φάμε έναν γκολ. Ο Γιώργος ήταν παιχτάρα μεγάλη. Δεν ήσουν καλύτερος. Είσαι ειλικρινής λοιπόν. Δεν ήσουν καλύτερος του Ζουνίδη. Γενικά νομίζω. Σε μια περιοχή που έχει βγάλει μεγάλα ταλέντα Τριανδρία, έτσι μην τρελαθούμε τώρα. Από πού να ξεκινήσουμε, από Μάκη Χάβο. Α, και ο Χάβος από εκεί. Βέβαια, στο σχολείο και ο Μάκης. Ο Μαδάρα είχαμε στο σχολείο. Είδες. Ο Μαδάρα, έγινε πιο γνωστός ο Πετρουλάκης, κατάλαβες. Και έμεινε αυτός. Τέλος πάντων. Ο Πετρουλάκης έπαιζε αμυντικό χάφ στον Αχιλλέα. Στον Αχιλλέα Τριανδρίας. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας αφήσουμε τον Αχιλλέα, ας αφήσουμε και τον Γιώργο Τουρσουνίδη, είναι στους Παξούς, μας είπε για τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό. Εγώ ζήτησα να μιλήσουμε περί κλίσε, βλέπω δραστηριοποιείς αρκετά στο Facebook, έχεις τη σελίδα σου, τα πιπεράτα. Ναι. Να πω εδώ στον κόσμο ότι δικαιούμαι να λέω ότι είμαι ο νονός της αρχικής σου στήλης, έτσι, της πρώτης, της κορυφαίας στήλης που είχες. Η πρώτη στήλη ήταν βέβαια που υπήρχε και μέσα στην πύλια. Ναι. Ήταν το Στάζι Πιπέρι. Το Στάζι Πιπέρι, μπράβο. Σε κάποια στιγμή όταν κάναμε μια πιο μεγάλη σελίδα, συμπεριλάβαμε μέσα και το Στάζι Πιπέρι, το ονομάσαμε Μπύλια στο Κίτρινο. Μπύλια και στο μετά κίτρινο. Από λίγο καιρό ήταν οι εκπομπές από το 2004 με το ονομάστηκαν σε Μπύλια στο Κίτρινο, που βέβαια είσαι ο νονός, οφείλουμε να το πούμε, από σε εκείνη τη σειρά εκπομπών που κράτησε μια δεκαετία και παραπάνω. Έτσι. Βέβαια νομίζω ότι σε βλέπω και στο γράφουν και πάρα πολλές φορές, μνημονεύουν αρκετές φορές την εκπομπή που είχαμε κάνει, βέβαια εσύ κυρίως, εγώ ήμουν guest star σε εκείνη, πριν την Πάτρα. Νομίζω ότι... Δύο εκπομπές, ήταν στη μία, ναι, και σέρτη, πράγματι. Μπράβο. Ναι, πάνω βέβαια. Και η άλλη ήταν την Παρασκευή την επόμενη μέρα. Ναι, όταν ήμουν εγώ πλέον κάτω. Αν έχω να θυμάμαι πέντε εκπομπές, λέμε τώρα που σε αυτά τα 20 χρόνια παρουσίας μου στα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης, αναφίβολα είναι εκείνες οι εκπομπές της Πάτρας το 2005. Από το 0 σε σήκωσες έναν κόσμο, Περικλή, εκείνο, από το τίποτα. Δηλαδή εκεί που ήταν απογοητευμένο, ο Άρης είχε πέσει. Και με μία εκπομπή κατευθείαν μπήκε το Φυτίλι. Μπήκε το Φυτίλι, πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που ακόμη και σήμερα φτάνω, συναντώ κόσμο που, ξέρεις, έχει να θυμάται εκείνες τις στιγμές. Αυτές οι εκπομπές έχουν μείνει. Χρειάζεται και εκείνη η εκπομπή πριν την Περούτζια. Μια μαραθώνια εκπομπή που κάναμε τότε, 4-5 ώρες που υπήρχαν άνθρωποι στον Άρη που λέγανε σήμερα δεν θα έχουμε ούτε 4-5.000 κόσμο. Και τελικά στην Τούμπα είχαμε 25.000 με την Περούτζια. Να θυμίσω τις εκπομπές για το συλλαλητήριο της ΧΑΛ. Βάλαμε το λιθαράκι μας, φίλε. Η αλήθεια είναι, στο έχω πει και προσωπικά, ότι λείπεις από τα Ριτζιάννα. Ελπίζω σύντομα να ξανακούει τη φωνή σου. Πάρα πολύ. Mm-hmm. Και εμένα μου λείψε, φίλε, το ραδιόφωνο. Χαίρομαι πάρα πολύ που συνομιλούμε μαζί. Εμείς έχουμε μια πορεία κοινή, γνωριζόμαστε 25 χρόνια. Πολλά χρόνια. Ναι. Αλλά και μια από κοινού επαγγελματική, πάνω από 10 χρόνια ήμασταν μαζί. Στο Μετρόσπορ, ναι. Και στο Μετρόπολης, ναι. Το Μετρόπολης και στην εφημερίδα στο Μετροσπορ. Εντάξει, χαίρομαι που γίνεται καλά και το Στέργιο βέβαια εξαιρετικός. Παοξάκι βέβαια, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Παιδί πολύ καλός και πολύ καλός επαγγελματίας, να πούμε. Έτσι. Το Στέργιο, καλά, έτσι. Κοίταξε, εγώ παρακολουθώ τη στήλη σου και οφείλω να σημειώσω ότι πάντα εμένα μου αρέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι αυτό που είναι να πούν κάθονται, το γράφουν, το λένε και... Έχουμε διαφωνήσει κιόλας στο παρελθόν και υπάρχουν πράγματα που έχουμε διαφωνήσει στο παρελθόν με τον Περικλή και είχαμε τελείως διαφορετικές απόψεις. Αλλά νομίζω ότι πάντα η μία άποψη που μας ένωνε ήταν ότι στις δύσκολες στιγμές ή στις κρίσιμες στιγμές, και είναι κρίσιμη στιγμή πριν το αυριανό παιχνίδι, είχαμε μία κοινή λογική. Ότι πρέπει ο Άρης να κερδίσει.
ότι πρέπει ο Άρης να πάει καλά. Ότι πρέπει ο Άρης στην τελική να είναι ωφελημένος άσχετα από παράγοντες, από προέδρους, προπονητές, παίκτες, οτιδήποτε άλλο. Και αυτό είναι κάτι που εγώ χαίρομαι που το κρατάς στη στήλη στο Facebook, γιατί το Facebook είναι ένα μεγάλο καφενείο, το οποίο πολλές φορές άλλοι βγάζουν τα σώψυχά τους ή θέλουν, ρε παιδί μου, επειδή τρώνε ξύλο που λέμε με τη γυναίκα τους ή οτιδήποτε άλλο, να το παίξουν μάγκες. Εγώ χαίρομαι που κρατάς ένα επίπεδο στη στήλη σου, στα πιπεράτα, και γι' αυτό άλλωστε, Περικλή, όποτε χρησιμοποιούμε κάτι που έχεις βάλει στα πιπεράτα, και αυτό δυστυχώς δεν βλέπω να το κάνουν πολλοί, βάζουμε πηγή. Θα μπορούσαμε να γράψουμε. Ναι, θα μπορούσαμε να γράψουμε στο Facebook. Να βάλαμε. Θα μου λέει κανένα τίποτα. Το έγραψα, ρε φίλε, στο Facebook το είδα. Όχι. Το είδα στο πιπεράτα, θα το γράψω στο πιπεράτα. Το είδα στο 14, θα γράψω στο 14. Δεν θα κερδίσω κάτι εγώ αν αφαιρέσω από αυτόν που το έγραψε πρώτος αυτή ακριβώς την τιμή. Και στο κάτω-κάτω να ξέρουμε και ποιος το έκανε. Δηλαδή δεν είναι κακό. Η ουσία, Χρήστε, είναι ότι τα social media, και θα το εξειδικεύσω στο Facebook, στο οποίο έχω προφίλ 12 χρόνια τώρα, έχω φτιάξει αυτή τη σελίδα τα τελευταία χρόνια πραγματικά, εδώ και 3 χρόνια περίπου. Εντάξει, υπάρχει αυτή η αγάπη και αποδοχή του κόσμου. Δεν θα επιτρέψω ποτέ, δεν επέτρεψα και ούτε θα επιτρέψω ποτέ να γίνει αυτό που λέμε το καφενειακό. Δηλαδή, όχι το καφενειακό με την κακή έννοια. Αγαπάμε τα καφενεία. Και τσίπουρα πάμε, πίνουμε στα καφενεία και μπάλα βλέπουμε στα καφενεία. Κατάλαβες, το κακό εννοούμενο καφενείο. Το μπάχαλο, και κυρίως αυτό που θα επιτρέψουμε στον καθένα να λέει τα πράγματα με τη δική μένα, αλλά βρίζοντας, αλλά παραφράζοντας, παρερμηνεύοντας και δημιουργώντας κακές εντυπώσεις. Γεγονότα που δεν κάνουν καλό σε κανέναν, πόσο δε περισσότερο όταν πραγματεύεσαι για μια τόσο σπουδαία και μεγάλη ιδέα όπως είναι ο Άρης, έτσι. Σε είδα πάντως πολύ. Αυτά δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Δεν έχω ανάγκη δηλαδή κάποιον άνθρωπο. Δεν με ενδιαφέρει αν έχω 1000 άτομα, 2000, 3, 4, 5 ή 15. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Ναι. Με ενδιαφέρει να έχω τη γωνιά μου στο διαδίκτυο, και είναι σαν να έχω τη δική μου στήλη σε μια εφημερίδα κάπου και γράφω την άποψή μου για οποιοδήποτε θέμα. Αυτή είναι λοιπόν. Όποιος θέλει ακολουθεί με πολύ χαρά. Αλλά παιδιά, υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Και θέλω αυτούς τους κανόνες να τους τηρούμε και να τους εφαρμόζουμε. Δεν βριζόμαστε, δεν δημιουργούμε μεταξύ μας θέματα, και γενικά να υπάρχει μια δεοντολογία και μια ηθική τάξη. Αυτό. Σε είδα εκνευρισμένο την Παρασκευή πάντως. Αρκετά. Ανέβασες και ηχητικό. Ανέβασες και ηχητικό. Ήθελες να τα πεις, ρε παιδί μου, που λέμε. Όχι να τα γράψεις απλά. Ήθελες να τα πεις. Απίστευτες κωμικοτραγικές καταστάσεις που συμβαίνουν, τι να πω, ρε φίλε, μόνο στον πλανήτη ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Απαράδεκτη απόφαση, αδικαιολόγητη. Μάλιστα χθες, δεν ξέρω αν είδες την εκπομπή του Θωμαίδη στη... Ναι, όχι, δεν την είδα. Στυλίστηκαν, φίλε, ήταν ο αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, ο Αντωνίου, και ουσιαστικά και διαφοροποίησε τη θέση του, αλλά και παραδέχθηκε μέσα στο κρίσαφος ότι ήταν μια βιαστική απόφαση της περασμένης Παρασκευής. Μάλιστα. Για να γίνουν οι ημιτελικοί χωρίς κόσμο. Άφησε να νοηθεί ότι ήταν αδικαιολόγητη και επίσης ότι αδικεί τους γηπεδούχους. Μάλιστα σε κάποιο σημείο, δεν θυμάμαι αν ήταν ο Γιώργος Ομπούζος ή ο Κυριάκος Θωμαίδης, που είπανε ότι με αυτή να ευνοούνται ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, με το πώς ευνοούνται, ότι στους πρώτους αγώνες υπήρχε κόσμο. Είχαν κόσμο, ναι. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, και θα πω κάτι πιο λαϊκό, άλλα αντάλλα της Παρασκευής στο γάλα που λέμε, έτσι, τίποτα. Ναι. Θα μπορούσε, αν ήθελε η ΕΠΟ να είναι σωστή, να αναβάλει κατά μία εβδομάδα τα παιχνίδια, γιατί από ό,τι φαίνεται τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου στα play-off, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, μάλλον θα γίνουν με κόσμο. Υπάρχει θετική εισήγηση από την κυβέρνηση, το πολιτικό κομμάτι. Περιμένουμε τους επιστήμονες πλέον να αποφασίσουν. Αλλά φαντάζομαι και η θετική εισήγηση της κυβέρνησης θα έχει γίνει μια προσυζήτηση με τους λοιμοξιολόγους και όλα τα υπόλοιπα. Δεν βγαίνει τώρα να πει ο Αβγενάκης κάτι χωρίς να έχει πάρει την άποψη των, προφανώς, των ανθρώπων που. Ναι. Άρα εγώ, την Τετάρτη κολλάει ο κορονοϊός, την Κυριακή όχι. Έστω την ίστατη ώρα, καλό είναι, πρέπει να αλλάξει την απόφαση, να δώσει το OK. Ναι. Να πω κάτι. Δεν είναι τίποτα οι 5.000 οπαδοί του Άρη που 4.500 θα μπορέσουν να δώσουν το παρόν. Ψυχολογικό θα είναι. Είναι θέμα ηθικής τάξης πρώτα απ' όλα. Είναι θέμα δικαιοσύνης. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Δηλαδή, να έχουμε το δίκιο. Από εκεί και πέρα, δηλαδή, άλλη μια φορά η ΕΠΟ είναι που μας αδικεί, έτσι. Εντάξει, δηλαδή, είναι μια πραξικοπηματική για μένα απόφαση. Τι να σου πω, δηλαδή για ακόμη μια φορά μας αδικεί. Μας στερεί το αυτονόητο να έχουμε μέσα σε αυτή την ελάχιστη, αυτή την ηθική ενίσχυση
Αυτοί οι 5.000 τώρα μεταξύ μας δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που θα γίνονταν αν είχαμε κανονικά κόσμο. Έτσι. Καλά, γιατί αν γίνονταν επαναληπτικός κανονικά, δεν θα μας έφτανε το ΆΚΑ. Εντάξει, είναι αλλίωση γενικά. Εντάξει, δεν φταίει, η ΕΠΟ δεν φταίει για τον κορονοϊό χωρίς καμιά αμφιβολία. Φταίει για αυτή την απόφαση που παίρνει. Σίγουρα θα είχε 22-23.000 κόσμο αν το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Κάθε ηλικία Αριανοί, Αριανοί άντρες, γυναίκες, παιδιά, παππούδες από Θεσσαλονίκη, από τη Μακεδονία, από την Ελλάδα, από παντού και από το εξωτερικό, από την Κύπρο, θα ήθελαν να βρουν έναν στον αγώνα. Δηλαδή θα ήταν ασφυκτικά γεμάτο το γήπεδο και βέβαια να πούμε ότι υπάρχει και μεγάλη χασούρα. Γιατί όπως λέτε 23.000 εισιτήρια, θα ήταν 350-400.000 καθαρά έσοδα. Έτσι. Δεν τρελαθούμε. Έτσι είναι. Λοιπόν, εντάξει. Αλλοιώνεται όμως και ο θεσμός. Έτσι. Είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Εντάξει, ήταν λίγο γκαντέμισο άρεσε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή δεν μπορούσε να γίνει το πρώτο μάτς εδώ. Αλλά η κλήρωση έγινε ανάποδα. Τι να κάνουμε. Σε αυτό δεν υπάρχει ευθύνη. Ήταν η τύχη. Φίλε, η πλακίτσα έλαβε τέλος. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο μυαλό όλων. Έτσι είναι. Μόνο η πρόκληση. Αφοσιωνόμαστε. Πειθαρχούμε όλοι μας πίσω από αυτόν τον κοινό στόχο και σκοπό. Δεν ξέρω πώς μπορεί να έρθει. Ένα πράγμα όμως ξέρω, ότι όλοι μας είμαστε υποχρεωμένοι και πρώτοι βέβαια και καλύτεροι. Οι ποδοσφαιριστές, εν ονόματι της ιστορίας, εν ονόματι όλων αυτών που έδωσαν τη ζωή τους για αυτό το σύλλογο, για αυτή την ιδέα που λέγεται Άρης, αυτούς που δεν βρίσκονται ανάμεσά μας, τίποτα πρέπει να δώσουν την ψυχή τους για να το πετύχουν. Όλοι, διοίκηση, προπονητές, ποδοσφαιριστές, όλοι. Είσαι Άρης, είσαι μια ομάδα που έχεις μάθει να πολεμάς 106 χρόνια τώρα, αυτό θα κάνεις και αύριο. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Για να είμαστε δίκαιοι για την κυβερνική μπάλα, βλέπουμε, ξέρουμε τι μας γίνεται. Ο αντίπαλος είναι μια πολύ καλή ομάδα. Δεν έχει κρυθεί απολύτως τίποτα, μην βιάζει δορισμένοι. Αλλά οι ποδοσφαιριστές μας με συγκέντρωση, με αγωνιστική πειθαρχία, να βγάλουν ψυχή, να βγάλουν αγωνιστικό πάθος, να τα δώσουν όλα και να σκεφτούν μόνο ένα πράγμα. Ότι τους χωρίζουν 2,90 λεπτά το να μείνουν παντοτινά στην ιστορία του συλλόγου. 2,90 λεπτά. Αύριο είναι η πρώτη πράξη με τον ημιτελικό και αν πρώτα ο Θεός πάνε όλα καλά, πάμε για τον τελικό για τη δεύτερη πράξη. Πρώτα απ' όλα όμως αύριο, φίλε. Σοβαρά, μετρημένα, πειθαρχημένα, ψυχωμένα, όσο κλεισεδιάρικα και αν ακούγονται αυτά, αυτά χρειάζεται αύριο. Σοβαρότητα, έτσι μετρημένα, πειθαρχημένα και ψυχωμένα. Ας περάσουμε το καλό και μετά ασχολούμαστε με τον τελικό. Mm-hmm. Σήμερα υπάρχει ένα ραντεβού του κόσμου στις 5 στο Κλεάν της Βικελίδης για να εμψυχώσει τους ποδοσφαιριστές. Νομίζω είναι σημαντικό και αυτό γιατί αν δεν το έχουν καταλάβει, που νομίζω το έχουν καταλάβει οι περισσότεροι, να το καταλάβουν όλοι τέλος πάντων. Το έχουν καταλάβει, το πιστεύω 100%. Θέλω να καταγράψω κάτι ξύς τι μου άρεσε στον αγώνα από χθες με την ΑΕΚ που έβλεπα. Ναι. Υπάρχει ένα ωραίο οικογενειακό κλίμα. Είδα τον Γκάμα να τρέχει στον Ιντέ για την ώρα που έβαλε τον γκολ. Να το πανηγυρίσει, να το αφιερώσει. Είδα δηλαδή μια ομοψυχία. Είδα τα παιδιά που μπήκαν να παίξουν μέσα. Που ξέρεις, όλοι λέγαμε είναι παραγωνισμένοι. Αυτοί είναι σαν να παίζανε, σαν να κάνανε από 15-90 λεπτά ο καθένας. Πραγματικά δηλαδή η προχθεσινή εμφάνιση της ομάδας μου έδωσε μια πολύ ωραία αίσθηση ότι είναι ομάδα και αυτό μόνο θετικά μπορεί να έχει. Τώρα όσον αφορά τη σημερινή παρουσία του κόσμου, σημαντικότατη, όπως είπε, σημαντική τόνος στους ποδοσφαιριστές, θα είναι πολύ καλό να πάει ο κόσμος στο Χαριλάο σήμερα. Κάτι, ένα σύνθημα, ένα τραγούδι, ένα χτύπημα στην πλάτη, ένα πάμε γερά, μια μαζική παρουσία, μόνο θετικά μπορεί να έχει. Έτσι, άλλωστε να μην ξεχνάμε ότι αυτό έχει λείψει και από τα παιδιά, τους ποδοσφαιριστές μιλάω. Βρίσκονται σε μια ομάδα, έτσι κι αλλιώς όλοι οι παίκτες μας, βρίσκονται σε μια ομάδα που ξέρουν καλά τι γίνεται. Δεν υπάρχουν πολλές ομάδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο που να μπορούν να γεμίζουν ένα γήπεδο πάνω από 25.000 όπως είναι. Αυτή τη στιγμή είναι ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης. Αυτές οι ομάδες μπορούν. Δεν μπορούν άλλες. Αυτά το νούμερο. Οι παίκτες του Άρη έχουν την τύχη και την ευλογία να φοράνε αυτή την πανέλα. Μιας από αυτές τις 5 μεγάλες ομάδες όσον αφορά το μέγεθος του κόσμου. Φοράνε λοιπόν μια τέτοια φανέλα, έχουν μάθει να παίρνουν ένα γεμάτο γήπεδο, τους έχει λείψει και σίγουρα μόνο καλό θα έχει να κάνει η σημερινή τους παρουσία. Και αύριο όμως, νομίζω Χρύσανθε, ναι, να το πούμε, δεν θα είναι άσχημο να έχει κόσμο αύριο. Μα θα έχει κόσμο. Αν τελικά, αν τελικά μείνει το κεκλεισμένο, που αυτή τη στιγμή εντάξει είναι το πιθανότερο. Μας μείνει και το κεκλεισμένο, δεν κατάλαβα. Θα έχει κόσμο. Και... θα έχει κόσμο και πολύ μάλιστα. Θα έχει κόσμο και πολύ μάλιστα. Δεν ξέρω τώρα, δεν μου αρέσει να υποδεικνύω. Δεν μου αρέσει να το κάνω, αλλά ευκαιρία ζωθείς θα το κάνω. Αύριο γιγαντοθόνη μέσα στο κήπεδο μπορεί να παίζει συνέχεια βίντεο με κερκίδες του Άρη. Μπορεί να παίζει συχήματα. Τα μεγάφωνα το ίδιο, να επιλεχθούν συχήματα να παίζονται. Και ναι, κλεισμένο το θυρών μας. Είπατε, οκ, okay, αλλά δεν μας βγάλετε καμιά απαγόρευση για να έχουμε ηχητικά σποτάκια. Ντου λοιπόν, ας καθίσουν να δουλέψουν οι άνθρωποι της ομάδας, να ετοιμαστούν, έχουν μπροστά τους 30 ώρες και βάλε. Και ας κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν ακόμη και σε αυτό. Τίποτα. Μην αφήσουμε το παραμικρό στην τύχη. Όλα να είναι μετρημένα και μελετημένα. Όλα. Συν την παρουσία του κόσμου απ' έξω,
Λοιπόν, και όλα αυτά μόνο θετικά μπορούν να δώσουν, νομίζω, για το στην ομάδα. Έτσι είναι. Γενικότερα, νομίζω ότι και η σεζόν έχει ένα θετικό πρόσημο, με την έννοια ότι ο Άρης έχει βγει και πάλι στην Ευρώπη. Πέτυχε το μίνιμουμ του στόχου. Δεν ξέρω εσένα τι σου αφήνει συνολικά. Σίγουρα εξαρτάται και από το αποτέλεσμα του κυπέλλου. Εντάξει, άμα πάρει το κύπελο, δεν το συζητάμε. Αλλά ναι, μέχρι τώρα τι σου έχει αφήσει η σεζόν. Είχε και στεναχώριες είχε η σεζόν, αλλά είχε και δυσκολίες. Περικλή, νομίζω, πρωτοφανής. Δηλαδή, τώρα η ομάδα όντως πήγε με 13, 14, 15 ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ δύσκολο να μην κάνεις μεταγραφές τον Ιανουάριο. Και μάλιστα, όταν η περσινή ομάδα, με ό,τι προσθήκες έκανε τον Ιανουάριο, Φετφατζίδης, Λάρσον, Κόρχουτ κτλ., Ρόουζ, τώρα τέσσερις βασικότατους ποδοσφαιριστές, έτσι, κατάφερε και πέτυχε την Ευρώπη. Φέτος ο Γερμανός, είναι η αλήθεια, ότι είχε πιο δύσκολο έργο από τον Παντελίδη πέρσι. Ο Παντελίδης είχε ένα μάτς τη βδομάδα, ο Γερμανός είχε Τετάρτη, όχι με Τετάρτη, Πέμπτη Κυριακή, γιατί έβαζε και Πέμπτη βράδυ μας έβαζε να παίζουμε ΙΑΠΟ, Πέμπτη Κυριακή, συνεχόμενα παιχνίδια, κορονοϊό, χωρίς μεταγραφές, γενικά δεν ήταν εύκολη σεζόν. Ηρωική. Μια λέξη θα σου πω. Είναι ηρωική χρονιά. Είναι ηρωική. Μπράβο για ό,τι έχουν πετύχει μέχρι τώρα όλοι τους. Πιστώνονται όλα, πρώτα απ' όλα στον πρόεδρο, στη διοίκηση δηλαδή, πιστώνονται στους ανθρώπους του τεχνικού επιτελείου, στον Άγγελο Χαριστέα, φυσικά στον προπονητή και σε όλα τα παιδιά, στον Τερζή, σε όλους τους ανθρώπους της ομάδας. Πάνω απ' όλα πιστώνονται στους ποδοσφαιριστές, αλλά παιδιά, αυτό δεν σημαίνει ότι η χρονιά θα είναι επιτυχημένη όταν θα σηκώσεις το κύπελο, για μένα. Είναι ήδη μια ηρωική χρονιά, τη χαρακτηρίζει ηρωική. Ο Άρης πέτυχε να βγει στην Ευρώπη, μπράβο για αυτά, αλλά παιδιά, έχουν μείνει 2,90 λεπτά, στα οποία μπορείτε να βάλετε τα ονόματά σας, από τον Καρυπίδη μέχρι τον φροντιστή της ομάδας, δεν θέλω να, μέχρι όλους τους ανθρώπους της ομάδας, να βάλετε παντοτινά στις καλένδες της ιστορίας του συλλόγου, έτσι, ότι ήσασταν εκεί, ήσασταν μέλη σε αυτή την ομάδα, που μετά από 50 χρόνια, σαν κακός πυρί, έσπασε όλο αυτό που έχει συσσωρευτεί 50 χρόνια, αυτή το 50 χρόνια χωρίς τίτλο σε αυτό το σύλλογο. Δεν το αξίζει αυτό το σύλλογο, 50 χρόνια χωρίς τίτλο. Δεν το αξίζει. Πριν σε ευχαριστήσω, θέλω να πω κάτι, ναι, ακόμη, έτσι. Πες το, ναι. Έχω να πω κάτι, λέγαμε για την ΕΠΟ. Ναι. Λοιπόν, θα σου θυμίσω, το έχουμε ξαναζητήσει, έχουμε κάνει και αφιερώματα σε εφημερίδες. Σαν σήμερα, φίλε, 23 Ιουνίου του 1946, πρόσεξε με, 74 χρόνια πριν, ο Άρης κέρδιζε την ΑΕΚ 4-1 στο γήπεδο του Συντριβανίου και σφράγιζε την κατάκριση του τρίτου πρωταθλήματος της ιστορίας. 23 Ιουνίου του 1946. Με γκολ του Κολονιάρη, του Λιακόπουλου και δύο γκολ του Κλάθη Βικελίδη. Έτσι, να τα λέμε για αυτά. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε τον παραλληλισμό. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτά. Μακάρι. Εγώ πάντως το αναφέρω. Και ένα 4-1 αύριο. Να πούμε ότι το πρωτάθλημα διεξάγονταν με τους πρωταθλητές των ενώσεων. Στην τελική φάση ήταν ο Άρης, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Και βέβαια, αφού πρώτα πήραν τα πρωταθλήματα στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, Πειραιά, ναι, και Αθήνα. Ο Άρης είχε βγει πρώτος στη Θεσσαλονίκη, με δεύτερο τον Ηρακλή. Ο Άρης είχε πάρει 25 βαθμούς, δεύτερος ο Ηρακλής 22, τρίτος ο ΠΑΟΚ με 21, τέταρτος ο Μέγας Αλέξανδρος 19, πέμπτος ο Μακεδονικός 18 κλπ. Είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα, έτσι ήταν το κανονισμός, και έπαιξε στην τελική φάση και κατέκτησε το πρωτάθλημα. Σαν σήμερα κέρδισε την ΑΕΚ 4-1 και πρόσεξε, μετά είχαμε ενστάσεις, για να το συνδυάσω λίγο με την ΕΠΟ, όπου η ΕΠΟ ήθελε να αφαιρέσει το πρωτάθλημα από τον Άρη για κακή συμμετοχή του Σιώτη, συγχωρεμένος, ναι, και στράτος. Λοιπόν, η αλήθεια, η ΕΠΟ προσπαθούσαν, ρε παιδί μου, τότε καταλαβαίνεις, με κάθε τρόπο θεώρησε αντικανονική τη συμμετοχή του Αλέκο Σιώτη. Ναι. Η αλήθεια όμως, όπως γράφουνε, ήταν αλλού. Ο Άρης δεν ήταν η μοναδική ομάδα που αντιμετώπιζε τότε το θέμα. Υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις. Ναι. Γιατί ο Σιώτης ήταν στο Αντάρτικο. Αντάρτης ήταν. Α, μάλιστα. Ήταν μέλος, τότε ήταν ο εμφύλιος πόλεμος, φίλε. Και δεν θέλανε, λοιπόν, κατάλαβα, ναι. Άκουτα, ο Σιώτης ήταν στα βουνά, ναι. Το πρωί πολεμούσε, το βράδυ κατέβαινε για να δει στην πόλη του οικείου του, να κάνει καμιά προπόνηση και να συμμετέχει στις υποχρεώσεις. Ναι. Δυστυχώς όμως ο Σιώτης, δυστυχώς, τίποτα δεν είναι δυστυχώς, δυστυχώς για τον Άρη που έμπλεξε τότε, ναι, ήταν αριστερός ο Σιώτης. Απαγορεύονταν αυτό, ήταν δηλαδή. Αριστερός.
Η ΕΠΟ λοιπόν ήταν δεξιά τότε, καταλαβαίνεις, και κοιτάξανε με κάθε τρόπο να το πολεμήσουν. Συνεδρίαζα, αλλά ήταν τόσο δυνατός και ο Άρης τότε, μα τόσο δυνατός. Που το κέρδισε. Νομίζω ότι ναι, το κέρδισε και όσες εστάσεις και να γίνει, ό,τι και να γίνει, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Αφού σου δώσω χαιρετίσματα από τον Γιάμπαλο, ναι. Τα φιλιά μου λέει, όλοι. Θέλω ένα σχόλιο να κλείσεις με αυτό, γιατί ξέρω την ιστορία στο ξεκίνημά του. Τον μνημόνευσες λίγο πριν, αλλά νομίζω ότι, και το λέω και εγώ πάρα πολλές φορές, και βλέπω το τελευταίο διάστημα διάφοροι κύριοι από την Αθήνα να προσπαθούν να βάλουν τρικλοποδιές. Θέλω σχόλιο για τον Άγγελο Χαριστέα, και το λέω γιατί ξέρω την ιστορία με Χαριστέα Θεοδωρίδη, αθηναϊκό, και πώς εσύ και κάποια άλλα παιδιά τον φέρατε πίσω. Και εντάξει, τώρα οι νεότεροι θα λένε τι λέει τον Τσαλτίδης, ποιος αθηναϊκός. Ποιος αθηναϊκός και ποιος τέτοιος με τον Άγγελο. Αλλά εντάξει, όσο μπορούμε πιο γρήγορα, Περικλή μου, για να πάμε και στο διάλειμμα μετά. Θα χρειαστώ ένα δίλεπτο, τρίλεπτο για να το πούμε. Λοιπόν, κοίταξε, ο Άγγελος Χαριστέας ήταν από μωρό στον Άρη, έτσι. Ναι. Περνούσαν από εκεί έξω από τα γραφεία του συνδέσμου να ανεβούν προς τη Νέα Ελβετία με τον Μιχαλίτσι και τον Σεμετζίδη για προπόνηση. Μετά την προπόνηση, τα παιδιά αυτά μπαίνανε μέσα στο σύνδεσμο και τα κερνούσαμε να πιούνε μια πορτοκαλάδα τον Άγγελο, τον Παναγίου, τον Κατσαρό. Το Θοδωρίδη, ξεχνάω, δηλαδή, όλα εκείνα τα παιδιά της πολύ σπουδαίας ομάδας που υπήρξε της Β' ομάδας. Καθιερώνω το Άγγελος, μπαίνει μέσα, βάζει τα γκολ, καθιερώνει στην Τούμπα κλπ. Σε κάποια στιγμή το στέλνουν δανεικό στον Αθηναϊκό. Μαζί με Γιώργο Θεοδωρίδη. Με Γιώργο Θεοδωρίδη. Μία μέρα πριν λήξουν οι μεταγραφές, είμαι εγώ στο Καρελάκι σε ένα καφενείο, μιλάμε εκεί με κάτι αριανά και κάτι... Και έρχεται ο Άγγελος, σχεδόν κλαμμένος. Αγγελάκο, τι έγινε, του λέω, πού είσαι ρε παλικάρι μου, τι γίνεται. Άσε, λέει, πέρι, λέει, τι να σου λέω, λέει, αύριο τελειώνουν οι τέτοια και δεν έχει ασχοληθεί κανένας μαζί μου και είμαστε κι εγώ και ο Γιώργος στον Αθηναϊκό, μπορεί, δεν ξέρω τι γίνεται, λέει, θα μείνουμε ελεύθεροι, δεν ξέρω, εγώ θέλω να έρθω στον Άρη. Θέλω να, δεν γίνεται, τελειώνω ο δανεισμός μου, δεν μπορώ, θέλω να έρθω στον Άρη. Μου λείπει το γήπεδο, μου λείπει η φανέλα, μου λείπει ρε παιδί μου. Ναι. Και φυσικά την άλλη μέρα κάναμε ένα μεγάλο ντόρο στην εκπομπή. Ντόρο ή ντου. Και φυσικά. Κάτι αλάβεσα. Αυτό έγινε. Ναι, κάναμε το ντου το ραδιοφωνικό. Έτσι. Δεν χρειάζεται. Και όλα πρώτα ο Θεός. Τρεις η ώρα τελείωσε η εκπομπή. Τέσσερις και κάτι. Κλήθηκε ο Άγγελος και ο Γιώργος στα γραφεία της ΠΑΕ. Και υπογράψανε τα συμβόλαιά τους. Και δόξα τω Θεώ. Μήναν στον Άρη. Βέβαια πολύ άδοξα χαθήκανε. Φέραν στον Άρη χρήματα τα οποία ο σύλλογος δεν ένα δις, ποτέ. Ένα δις έφερε ο Άγγελος. Ναι, και βέβαια ο Άγγελος μαζί με τον Τραγιανό, τον Δέλα, άλλος πλάχνο μας, και το Φάνη τον Κατεργιανά και άλλος πλάχνο μας, αυτή η τριάδα ήταν βασική τριάδα που ήταν στο Euro, στην εθνική που κατέκτησε το ευρωπαϊκό του 2004 έτσι. Και ήταν πραγματικά καμαρώναμε για να τους βλέπουμε. Αυτή έτσι μια μικρή ιστορία με τον Άγγελο. Πάντα βρισκόμαστε με τον Άγγελο συχνά πυκνά, έτσι τα λέμε και τα θυμόμαστε αυτά. Τίποτα, καλή επιτυχία να ευχηθώ. Ψηλέ μου, καλή επιτυχία. Γράψε την ιστορία σου, ξέρεις εσύ. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Γράψε την ιστορία σου, ξέρει ο ψηλός. Έτσι. Πέρι, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Χρυσάνθε. Να είσαι με καλά και εσύ. Και όλα να πάνε καλά. Έτσι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και να σε ακούμε συχνότερα. Καλημέρα μου σε όλους. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.